Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι Τρίτη 15 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super Big. Ξεκινούμε το δελτίο μας ασφαλώς με τη μεγάλη επιχείρηση σκούπα που έγινε σήμερα τα ξημερώματα στην Πάτρα. Απομακρύνθηκαν πάνω από 600 μετανάστες μετά από οργανωμένη παρουσία της αστυνομίας που εκαθάρισε τους χώρους του Λαδόπουλου και της ΑΒΕΞ. Η ώρα είναι 5.30 το πρωί. Δεκαδημιρίες ΜΑΤ περικυκλώνουν το παλιό εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο της ΑΒΕΞ. Μέσα βρίσκονται Αφγανοί, οι περισσότεροι των οποίων κοιμούνται. Ακούγονται κάποιες φωνές, όμως δεν υπήρξε καμία αντίσταση. Παράλληλα, αστυνομικοί με φακούς ελέγχουν τους χώρους, τις σκηνές, τις ξύλινες κατασκευές και κάποιες αποθήκες. Οι 470 μετανάστες που διέμεναν στην ΑΒΕΞ ακινητοποιούνται και κάθονται μέσα στον χώρο. Γύρω τους πάμπολοι αστυνομικοί. Συνολικά 380 αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση, η οποία είχε οργανωθεί εδώ και 15 ημέρες. Στην επιχείρηση για την εκένωση της ΑΒΕΞ και του Λαδόπουλου από τους μετανάστες μετείχαν 380 αστυνομικοί, πολλοί από την Αθήνα, αλλά και από την Πάτρα, την Όπια και την Ασφάλεια. Σε κάποιους μετανάστες βάζουν χειροπέδες. Οι περισσότεροι όμως είναι συνεργάσιμοι. Οδηγούνται σε λεωφορεία και μεταφέρονται εκτός Πατρών. Θα περάσουν από αστυνομικές υπηρεσίες, ώστε να ελεγχθούν τα έγγραφά τους και στην συνέχεια θα μεταφερθούν σε οργανωμένες δομές. Και στο Λαδόπουλο έγινε η ίδια επιχείρηση, όμως εκεί βρέθηκαν 93 Αφγανοί. Η επιχείρηση έγινε με ευθύνη της αντιστρατήγου Ζαχαρούλας Τσιριγότη, ενώ το παρόν έδωσε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη Τζανέτος Φιλιπάκος. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε περίπου σε διάστημα 2,5 ώρων. Δεν υπήρξε ούτε ένας τραυματισμός, ούτε μετανάστη, ούτε αστυνομικού. Η αστυνομία είχε καταρτήσει σχέδιο εκένωσης εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Απλώς υπήρχαν κάποια διαδικαστικά προβλήματα. Σαφώς οι τελευταίες μέρες ήταν πιο έντονες, όμως η συγκεκριμένη ημερομηνία είχε επιλεγεί εδώ και 2 εβδομάδες. Απλώς περιμέναμε να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα που είχαμε δώσει στο πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόσαμε από τις 4 Απριλίου. Το πρόγραμμα της σταδιακής εκένωσης που είχε ξεκινήσει από 4 Απριλίου μέχρι και χτες είχαν μεταφερθεί σε διάφορες δομές 325 αλλοδαποί. Ήταν αναμενόμενο, υπήρχε μια εκτίμηση από 500 μέχρι 600 περιμέναμε. Εδώ θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες ήταν απόλυτα συνεργάσιμοι. Είναι ένα θέμα το οποίο θα παρακολουθήσουμε, είναι ένα θέμα το οποίο δεν τελειώνει την επόμενη μέρα, είναι ένα θέμα που πρέπει να συνεχίσουμε να λαμβάνουμε τα επιβαλλόμενα μέτρα, ώστε να διατηρήσουμε την ισορροπία που πρέπει και να μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση και στο επόμενο χρονικό διάστημα.
Μετά την ολοκλήρωση της απομάκρυνσης των μεταναστών έγινε έλεγχος στον χώρο της ΑΒΕΞ και του Λαδόπουλου. Θα πρέπει να αναφερθεί πως καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης οι ακτοί δημαίων ήταν κλειστοί. Τα αυτοκίνητα διοχετεύονταν σε άλλες οδούς. Με τώρα στους κόλπους των κατοίκων της περιοχής που στο προηγούμενο διάστημα είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσταση που επικρατούσε, ικανοποίηση φαίνεται πως επικρατεί στους κόλπους. Τους πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Οι κάτοικοι της Πάτρας ζητούσαν εδώ και καιρό την λήψη μέτρων για το μεταναστευτικό και τελικά η αστυνομία οργάνωσε την επιχείρηση και το πρόβλημα φαίνεται πως λύθηκε. Κλέβανε να μην μπορεί να κυκλοφορήσει άνθρωπος έξω τίποτα, να φοβούνται τα παιδιά να πάνε φροντιστήριο. Σε άθλια κατάσταση. Μακάρι, μακάρι να είναι μέχρι εδώ, αλλά δεν νομίζω. Θα ξαναμαζευτούν αυτοί. Να φύγουν να γλιτώσουν. Άρα έγινε αυτό το κακό εδώ. Εδώ ήταν κακό πολύ. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Υπάρχει ωστόσο μία ανησυχία για το αν οι μετανάστες θα επιστρέψουν και κρούουν τον κόδωνα του κινδύνου στις αρχές ώστε να συνεχιστούν οι περιπολίες και να υπάρξει φύλαξη. Θα ξαναμαζευτούν αγόρι μου. Εντάξει, μπορεί να μην έρθουν αυτοί, θα έρθουν οι άλλοι. Γιατί εδώ είναι η φωλιά που είναι, έχει την πρόσβαση για το λιμάνι. Και η βρεμιά και το ένα και το άλλο. Το στενό το δικό μας δεν μας πειράξανε. Δεν μπορώ να πω που μας πειράξανε. Πάντως οι γειτονιές στο νότιο διαμέρισμα της Πάτρας πήραν ανάσα. Μπορεί οι μετανάστες να μην προέβαιναν σε ληστείες ή διαρρήξεις, όμως ο κίνδυνος για την υγεία όλων ήταν μεγάλος. Οι συνθήκες διαβίωσής τους στα εργοστάσια δεν ήταν και καλύτερες. Ήταν καθολικό αίτημα και των κατοίκων της περιοχής και των επαγγελματιών αλλά και όλων όσων είχαν σχέση με το λιμάνι. Το ζητούμενο βέβαια τώρα για όλους εμάς και για την Πάτρα είναι κατά πόσο αυτά τα κτίρια θα περιφρουρηθούν ώστε να μην γεμίσουν πάλι με μετανάστες, γιατί 620 μετανάστες περίπου που έφυγαν από την Πάτρα είναι πολύ εύκολο να γυρίσουν. Λοιπόν, Δημήτρης Χωρίτος, Γιώργος Χαρβουνιάρης, καλώς ήρθατε. Γεια σου. Θα ξεκινήσω από το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση που έγινε ποτέ στην Πάτρα. Το πλαίσιο του προβλήματος που υπάρχει με το μεταναστευτικό τα πολλά τελευταία χρόνια. Η δεύτερη μεγαλύτερη. Η προηγούμενη επιχείρηση ήταν στην περιοχή της Ευρώπης. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη, όντως, που γίνει μετά, αυτή είναι η δεύτερη. Ναι, ναι. Και βέβαια υπό άλλες συνθήκες τότε. Έτσι. Εδώ έχουμε αστυνομικούς που ουσιαστικά αδειάζουν τους χώρους. Οι μετανάστες, να πούμε ότι έχουν ήδη οδηγηθεί στην Κόρινθο, Δημήτρη, τουλάχιστον η πλειονότητα αυτών. Και ξεκινάω από το τελευταίο που άκουσα και τον κύριο Παπαδόπουλο να το λέει, ότι ο φόβος τώρα είναι, εντάξει, τους προωθήσαμε στα κέντρα φιλοξενίας ή όπου αλλού, τέλος πάντων, μπορούν να προωθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ο φόβος είναι ότι από απόψε κιόλας ενδεχομένως να αρχίζουν να επιστρέφουν. Ο φόβος, αν όχι αυτοί, οι άλλοι. Έτσι. Ναι. Πρέπει όμως να πούμε τόσο προς τον κύριο Παπαδόπουλο όσο και προς όλους τους τηλεθεατές ότι εδώ ισχύουν οι νόμοι του κράτους. Και τι λένε οι νόμοι, οι οποίοι σχετίζονται και με το ευρωπαϊκό δίκαιο, ότι οι αιτούντες άσυλο στη χώρα μας δύναται να κυκλοφορούν ελεύθερα. Νομικά. Δεν πάνε του πεις μην περάσεις από την Πάτρα, μην πας Τρίκαλα. Μπορούν πέραν όλων των δικαιωμάτων που έχουν με το που εισέρχονται και αιτούνται άσυλο να κυκλοφορούν και να ξανάρθουν στην Πάτρα, να πάνε στην Ιγουμενίτσα και να πάνε όπου θέλουν. Άρα, τι δεν είπαν μπορούν οι αρχές, μπορούν να μένουν και όπου θέλουν. Τι, ναι, άλλο, η διαμονή είναι μια άλλη περίπτωση. Αλλά αυτό το πήγαινε έλα, αν θα ξανάρθουν κάποιοι, αν αυτό θα είναι ένα αιώνιο κυνηγητό, έχω την αίσθηση ότι είχε δίκιο η τελευταία κάτοικος που ήταν πολύ ψύχρεμη γυναίκα, ούτε αλλαγμούς, ούτε κινδυνολογίες, ούτε ακρότητες. Δεν μας πείραξαν, αλλά δημιουργούνταν πολλαπλά προβλήματα, τόσο στο λιμάνι, όσο και στην γειτονιά. Πάντως πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην αστυνομία από την εξής εννοία. Ήταν μια επιχείρηση που ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα παρατράγουδο. Αλήθεια είναι. Έτσι, αυτό. Πολύ οργανωμένη, Γιώργο. Ναι, σχεδιασμένη από καιρό. Σκέλος, μερικά πράγματα. Σχεδιασμένη από καιρό. Έγινε τη στιγμή που έπρεπε, απολύτως συντονισμένα. Και έγινε και με απόλυτη ηχεμήθεια. Είχαν ειδοποιηθεί από χθες το απόγευμα
οι περισσότεροι αστυνομικοί του νομού Αχαΐας, πέραν αυτών που ήρθαν από άλλες περιοχές, γιατί ήρθαν και από αλλού σήμερα, να είναι σε επιφυλακή, χωρίς να τους έχει εξηγηθεί ο λόγος. Οι περισσότεροι, δηλαδή, το ήξεραν, κάποιοι υψηλόβαθμοι αξιωματικοί, αλλά μόνο αυτοί. Γνώριζαν λοιπόν ότι θα είναι σε επιφυλακή, δεν ήξεραν για ποιο λόγο ακριβώς θα είναι και δεν αξιοποιήθηκαν άπαντες, αξιοποιήθηκαν αρκετοί. Δηλαδή, σκέψω ότι δεν δόθηκε μόνο στην Πάτρα το μήνυμα της επιφυλακής, αλλά δόθηκε σε όλη τη Λαχαΐα, ακόμα και στα Καλάβρητα. Mm-hmm. Άλλο αν δεν ήρθαν από τα Καλάβρητα αστυνομικοί, δεν έχει σημασία, ήταν σε επιφυλακή. Αυτό είναι και κατάφεραν να το κάνουν αυτό με τη μυστικότητα που χρειαζόταν. Δηλαδή, χωρίς να αποκαλυφθεί το σχέδιο, γιατί όπως αντιλαμβάνεις, αν το σχέδιο έχει αποκαλυφθεί, σήμερα θα πήγαν εκεί και θα έβρισαν κανέναν. Μία μικρή διόρθωση στους αριθμούς να κάνω. 614 είναι, εκ των οποίων οι 500 πήγαν στην Κόρινθο και ένας άλλος αριθμός μεταφέρθηκε με τα πούλμαν στην Αθήνα, σε δομές που υπάρχουν στην Αθήνα, στην Αττική. Όχι στην Αθήνα ακριβώς. Στο Λαύριο δηλαδή και σε κάποιες άλλες περιοχές. Θα γίνει ενδελεχής έλεγχος για όσους έχουν έγγραφα. Όσοι έχουν έγγραφα, το είπε ορθά λίγο νωρίτερα και ο Δημήτρης, προφανώς μπορούν να μετακινηθούν να πάνε όπου θέλουν κλπ. Για τους υπόλοιπους θα παραμείνουν υποκράτηση σε αστυνομικές υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς, αν έχουν κάνει αίτηση ασύλου, ποια είναι τα στοιχεία τους, ποιοι είναι, τι γίνεται κλπ. Αυτό όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος. Το δεύτερο κομμάτι, όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος, να προσθέσω ότι θα παραμείνουν σε επιφυλακή αστυνομική και οι χώροι της ΑΒΕΚ, του Λαδόπουλου κλπ. Θα βρίσκονται σε επιτήρηση. Όταν λες επιτήρηση. Εννοώ ότι θα υπάρχουν αστυνομικοί. Θα διατεθεί αστυνομική δύναμη που δεν υπάρχει στην περιοχή. Ναι. Για να έτσι, φυλάει την ΑΒΕΚ. Έτσι λέει το σχέδιο. Για πόσο διάστημα. Ναι, κοίταξε, εγώ μονιμός. Δεν πρόκειται. Επειδή δεν είμαι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν θα σου πω για πόσο καιρό. Θα σου πω ότι το σχέδιο προβλέπει αυτό. Το αν θα εφαρμοστεί ή όχι είναι κάτι άλλο. Η αστυνομία στην περιοχή δεν έχει δυνάμεις, το ξέρουμε. Ναι. Το ξέρει, έχει κάνει αστυνομικό ρεπορτάζ χρόνια. Προφανώς και τώρα έχει ακόμα λιγότερο. Θα διατεθεί μόνιμη αστυνομική δύναμη που θα επιτηρεί τους χώρους. Υποθέτω, τώρα θα πάω σε υπόθεση. Σου λέω ότι προβλέπει ο σχεδιασμός, σου λέω τώρα και την υπόθεση που κάνω. Ότι προφανώς θα υπάρχουν κάποιες περιπολίες οι οποίες τακτά χρονικά διαστήματα θα εποπτεύουν τους χώρους αυτούς. Αυτό θα γίνει. Μπορούσαν να το έχουν κάνει και εξ αρχής. Ναι. Δηλαδή δεν μαζεύτηκαν. Μα γι' αυτό ρωτάω. Με τη μία 600 άτομα. Έτσι, μπράβο. Αρχικά πήγαν 10, 15, ουδείς τα ενόχλησε, έγιναν 30, 100. 600, αυτό είναι και που φοβούνται οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτό λέγανε λίγο νωρίτερα στο ρεπορτάζ. Φοβούνται μην ξανα γίνει το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και αυτός είναι ένα πριν φάμε. Κάνετε τα άλλα σχόλιά σας, να πάμε να δούμε, γιατί θα πούμε και αρκετά πράγματα ακόμη για το θέμα αυτό. Θα πάμε να δούμε πώς είναι η κατάσταση στους συγκεκριμένους χώρους πλέον μετά την επιχείρηση την σημερινή. Βλέπουμε εδώ είναι οι στιγμές αμέσως μετά την επιχείρηση. Είναι λίγο, έτσι, μετά την επιχείρηση. Λίγο μετά την επιχείρηση. Να πούμε ότι η επιχείρηση ξεκίνησε γύρω στις 6 παρά 20 και ολοκληρώθηκε περίπου 3 ώρες αργότερα. Mm. Πήρε αρκετό χρόνο. Όντως υπήρξε συνεργασία των μεταναστών και των προσφύγων με τις αστυνομικές αρχές. Δεν υπήρξαν παρατράγουδα ή αντιδράσεις κλπ. Και ίσως να είχε γίνει και. Ίσως να είχαν γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα και προσυνεννοήσεις ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά τη διάρκεια της αποχώρησης με τα πούλμαν. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Γι' αυτό δεν είπα τυχαία από σήμερα κιόλας. Βλέπουμε είναι μετανάστες. Έτσι, δεν είναι κάποιοι μεδαποί οι οποίοι κάνουν βόλτα στην περιοχή. Είναι μετανάστες. Ήδη από την πρώτη μέρα φαίνεται ότι οι μετανάστες δεν πτωούνται από αυτά τα πράγματα. Αυτό πάνε το καταλάβουμε όλοι. Αλλά εκτός από αυτούς που φύγανε, είναι προφανώς και άνθρωποι που είναι απολύτως απελπισμένοι. Είναι άνθρωποι που το μόνο που σκέφτονται από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι να φύγουν προς την Ιταλία και θα προσπαθούν να το κάνουν μονίμως. Γι' αυτό και από την αρχή λέγαμε εμείς ότι αν δεν δοθεί μια μόνιμη λύση και μια σοβαρή λύση, όλα αυτά είναι πράγματα που από τη μία τα κάνεις και μετά από λίγο τα ξαναβρεις μπροστά σου. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί πώς είναι οι χώροι της ΑΒΕΚ και των πρώην εγκαταστάσεων του Λαδόπουλου μετά την επιχείρηση αστυνομίας. Μέχρι και τζαμί είχαν κατασκευάσει μέσα στο χώρο του Λαδόπουλου οι μετανάστες που διέμεναν εκεί. Μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, οι Αφγανοί και η προσευχή ήταν στην καθημερινότητά τους.
Όπως βλέπετε, έχουν διαμορφώσει τον χώρο με τούβλα, έχουν τοποθετήσει πλακάκια στο πάτωμα, έχουν κοράνι, αλλά και ένα σκαλιστό τζαμί κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Στο Λαδόπουλο διέμεναν 93 μετανάστες. Τόσοι βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης, είχαν απομακρυνθεί όμως και κάποιοι άλλοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Στην ΑΒΕΞ διέμεναν περίπου 500 άτομα. Είχαν στήσει σκηνές σε πολλά σημεία του χώρου. Κάποιοι διέμεναν μέσα σε ξύλινες αποθήκες του παλαιού εργοστασίου. Ωστόσο η κατάσταση διαβίωσής τους ήταν αφόρητη. Παλιά ρούχα απλωμένα παντού, παπούτσια πεταμένα, χώροι που χρησιμεύαν για τουαλέτες πολύ κοντά στις σκηνές. Οι Αφγανοί κοιμόντουσαν στις σκηνές δύο ή και τρεις μαζί. Οι χώροι υγιεινής ήταν ελάχιστοι, ενώ για νερό πολλές φορές πήγαιναν μέχρι τα παλαιά σφαγεία του Δήμου. Ο χώρος ανήκει στην Εθνική Τράπεζα και είναι υποεκαθάριση. Άγνωστο παραμένει ποιες διαδικασίες απαιτούνται για την κατεδάφισή του, αφού έχει κριθεί κατεδαφιστέο και είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση που είδαμε. Τώρα βλέπουμε και τα πρωτοσέλιδα, να το πω έτσι, με όρους εφημερίδων, των ηλεκτρονικών μέσων που ασχολήθηκαν από νωρίς το πρωί σήμερα, έχοντας συνεχή πρωί πληροφόρηση από την Πάτρα, από την επιχείρηση που γινόταν από τα ξημερώματα, Γιώργο. Βλέπουμε, ναι, καλά, ήταν πανελλαδικό θέμα. Ήταν, ήταν μεγάλη επιχείρηση και πανελλαδικό το θέμα. Όλη η κοινή γνώμη της χώρας ασχολήθηκε με αυτό. Ήταν από τα πρώτα θέματα σήμερα το πρωί. Έκανε αίσθηση η επιχείρηση της αστυνομίας και νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Καθώς, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που έχουν γίνει στην Ελλάδα για απομάκρυση μεταναστών. Και η πιο ήρεμη, θα πρέπει να πω, επειδή λίγο νωρίτερα, όταν ξεκίνησες να το αναφέρεις το θέμα, είπαμε ότι η μεγαλύτερη που έχει γίνει ήταν αυτή που έγινε στην Ευρώτα. Αλλά αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη και σε διαφορετικές συνθήκες προφανώς. Θα πρέπει να πούμε, για να είμαστε δίκαιοι, ότι είναι η πιο ήρεμη πάντως που έχει γίνει. Και οργανωμένη. Και πιο οργανωμένη, έτσι. Πιο οργανωμένη. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στη θέση της Δημοτικής Αρχής Πάτρας για το θέμα, την οποία θα σχολιάσουμε αμέσως μετά. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ με τη θέση του κ. Πελετίδη και των συνεργατών του και θα επιστρέψουμε. Κάθετα αντίθετος με την επιχείρηση ΑΒΕΞ και Λαδόπουλου, δηλώνει ο Δήμος της Πάτρας. Μάλιστα, όπως τόνισε ο Κώστας Πελετίδης, κανείς δεν είχε ειδοποιήσει το Δήμο για την εισβολή σε ένα δημοτικό κτίριο όπως αυτό του Λαδόπουλου. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση, το οποίο δείχνει και τον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν. Τη δουλειά τους κάνουν και εμείς κάνουμε τη δική μας. Έχουν διαφορετικό τρόπο αντίληψης και δράσης. Έτσι είναι η πολιτική. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν έχει κανέναν ενδιασμό στο να επιβάλλει την απάνθρωπη αντιμεταναστευτική πολιτική της, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων. Για τη Δημοτική Αρχή και το λαό της Πάτρας, τονίζει η ανακοίνωση, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν αποτελούν απειλή, γιατί οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Αν εδώ πέφτανε βόμβες, πολλοί από την πόλη μας θα θέλανε να πάνε κάπου αλλού. Εάν εκεί τους υποδεχόντουσαν και τους πέραν για να τους κλείσουν σε ένα κλουβί, δεν θα θέλανε να είναι, όσο καλό και να είναι το κλουβί, όσο καλά και να τους ποτίζουν εκεί πέρα, θα θέλανε να ζήσουν, διότι είναι άνθρωποι. Τους διώξαν από τον τόπο τους με επεμβάσεις. Έχουμε και στις 19 του Μάη εκδηλώσεις για την μικρασιατική καταστροφή και το πώς το ίδιο σενάριο το έζησαν κάποιοι άλλοι. Εμείς τα ξεχνούμε όμως, διότι μπορεί να βρεις, ας πούμε, απόγονους των προσφύγων του 22 και οι οποίοι να μην καταλαβαίνουν ότι αυτά ακριβώς γίνανε και εκείνη την περίοδο, όπως ακριβώς γίνανε και να γίνονται και σήμερα. Θα αρχίσουμε με τον Γιώργο Καρβουνιάρη, γιατί συζητούσαμε προηγουμένως και θα πάρω για τα σχόλια των δύο σας για το πώς στέκεται η Δημοτική Αρχή απέναντι σε αυτή την εξέλιξη. Ενώ οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν την ικανοποίησή τους αυτονόητα, γιατί τόσο καιρό ήταν στα κεραμίδια, ενώ οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι εκφράζουν την ικανοποίησή τους που επιτέλους το κράτος παρενέβη με αυτόν τον τρόπο τέλος πάντων που επελέγει. Η Δημοτική Αρχή και ο κ. Πελετίδης λέει ότι είναι εναντίον της επιχείρησης. Τώρα το ότι δεν ενημερώθηκαν, η αλήθεια είναι ένα θέμα. Έτσι, δηλαδή τα κτίρια τα συγκεκριμένα ανήκουν στην εποπτεία και στην αρμοδιότητα του Δήμου. Θα έπρεπε η αστυνομία ενδεχόμενα να ενημερώσει, έστω και την ίστατη στιγμή, τον κύριο Πελετίδη και τους συνεργάτες του, έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ναι, υποθέτω πως τυπικά θα μπορούσε να το κάνει, βέβαια, έστω και την ίστα στιγμή. Καλά το έθεσες, γιατί αυτό δεν προαναγγέλλεται. Όπως είπα, αν είχε προαναγγελθεί, θα είχε αποτύχει η επιχείρηση. Υπό την έννοια ότι δεν μπορείς, αποφεύγεις να έχεις πολλές διαρροές. Όχι, με το Δήμαρχο, το κράτος δεν είναι η αστυνομία, δεν έχουμε δικτακτορία. Υποτίθεται οι πολιτικοί αξιωματούχοι κεντρικά και τοπικά λαμβάνουν γνώση των όσων πραγματοποιούνται, ειδικά αν σχετίζεται, ας πούμε, με επιχείρηση αστυνομική κτλ. Μόνο σε δικτακτορίες η αστυνομία δεν ειδοποιεί το Δήμαρχο, τον Περιφερειάρχη και γενικά τους εκλεγμένους. Κοίταξε, εξ όσων γνωρίζω, οι άρχοντες περιοχής ενημερώθηκαν. Απλά την τελευταία στιγμή. Γιατί εκπρόσωποι της περιφέρειας υπήρξαν. Δηλαδή, όχι, τώρα. Λέω ότι δεν γίνεται να ενημέρωσαν μόνο την περιφέρεια και όχι το Δήμο. Λέω εγώ τώρα. Λέει ψέμα το Πελετίδης. Δεν ξέρω τι λέει. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Δεν ξέρω τι λέω. Εσύ το λες. Εσύ παίρνεις το βάρος που λες. Εγώ σου λέω τι έκανε. Εγώ λέω ότι ο Περιφερειάρχης ήταν εκεί. Αυτός άρα λοιπόν, ότι δεν ξέρει. Εσύ προφανώς λες ότι η αστυνομία ενημέρωσε επιλεκτικά μόνο την περιφέρεια. Λέει ο Γιώργος Αφανιάρης ότι κάποιοι ρετοί γνώριζαν αυτό. Αφού ήταν εκεί. Άρα επιλεκτικά μου λες η αστυνομία. Δεν το ξέρω αυτό, αυτό θα τα απαντήσει η αστυνομία. Εγώ λέω ότι πάντως οι ρετοί υπήρχαν εκεί πέρα, δεν υπήρχαν από το πάντως, Δήμο. Πάντως Δημήτρη μου, να πω και το άλλο πράγμα εγώ. Ο κ. Πελετίδης μπορεί να έχει δίκιο ότι δεν ενημερώθηκε. Και πράγματι μπορεί να μην ενημερώθηκε, δεν λέει ψέματα ο άνθρωπος. Ναι. Ξαναλέω, θα έπρεπε να έχει ενημερωθεί, έστω και την ίστατη ώρα. Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν δεν είχαν ενημερωθεί, δεν ήξεραν ότι επί τόσες ώρες η αστυνομία στην ΑΒΕΚ και στο Λαδόπουλο διώχνει τους μετανάστες. Σύμφωνοι, γεγονός είναι ότι ευθύς αμέσως έγινε γνωστό όχι μόνο στο Δήμο της Πάτρας, στη Δημοτική Αρχή και στον τελευταίο κάτοικο. Όλοι μάθανε. Όλη η Πάτρα το ξέρε. Και δεν μιλάμε τώρα εμείς δημοσιογραφικά, αλλά σε κάθε περίπτωση, σε αυτά που είπαμε και για τους επιχειρηματίες, που οι άνθρωποι πράγματι είχαν προβλήματα διότι δεν μπόρεσε κανείς να φυλάξει το λιμάνι και τις περιουσίες τους και οι κάτοικοι, ουσιαστικά τι λένε όμως αυτοί οι οποίοι κοιτάνε την καθημερινότητά τους και δεν μπορούν να το δουν, να δουν τη μεγάλη εικόνα και την αλήθεια. Να φύγουν από εδώ οι μετανάστες να πάνε σε κανένα κάτοικο των Αθηνών δίπλα. Να φύγουν από εδώ οι μετανάστες να πάνε στα φορτηγά του Πειραιά. Είναι ανάγκη να είναι στο δικό μου στην Πάτρα. Να φύγουν από εδώ οι μετανάστες να μετακυλήσουμε το πρόβλημα. Αυτό, ναι, ναι. Μα δεν έχουν εδώ, κάτι άλλο. Εδώ όμως πρέπει να το δούμε πολιτικά το θέμα. Και όποιος δεν το βλέπει πολιτικά στη μεγάλη εικόνα, λειτουργεί αυτιστικά. Ρίχνει, μετακυλεί το πρόβλημα στο γείτονά του. Και ταυτόχρονα κινείται και λίγο απάνθρωπα και ρατσιστικά. Πάμε να το δούμε λοιπόν. Αυτοί οι άνθρωποι εισήλθαν στη χώρα. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, 500.000, 1 εκατομμύριο. Θα κοιτάζουν τον ήλιο και θα είναι στην Αττική, στην Κόρινθο, κάποιοι στην Πάτρα. Ισόβια γενικώς και αορίστως, χωρίς δουλειά, χωρίς φαΐ. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής ποια είναι, δεν έχω καταλάβει. Άρα, εδώ. Εδώ μιλάμε για τη στάση του Δήμου, Δημήτρη. Η πρόταση του Δήμου ποια είναι, έχεις καταλάβει, εγώ δεν έχω καταλάβει. Η πρόταση του να Δήμου κάνουμε τι ακριβώς. Είναι αυτά που έλεγαν χρόνια τόσο δηλαδή, το ΚΚΕ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ότι οφείλουμε ως κυβέρνηση, ως χώρα, να πιέσουμε τους εταίρους γιατί μας. Γιατί δεν κάνουν ένα χώρο φιλοξενίας. Να πιέσουμε τους εταίρους στο χώρο αρμοδιότητάς του. Πέραν του χώρου φιλοξενίας, φεύγουμε από αυτό. Πάμε να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Γιατί στη μικρή. Για μεγάλη, εμείς τον Πελετίδη το ψηφίσαμε για τη μικρή. Να το πούμε τι λέει. Για τη μεγάλη ψηφίσαμε τον Τσίπρα. Να το πούμε τι λέει. Τον Πελετίδη το ψηφίσαμε για τη δική μας εικόνα. Η δική μας εικόνα όμως λύνεται πολιτικά. Ναι. Αν δεν το δεις πολιτικά και το δεις στην γειτονιά να φύγει από δίπλα μας. Και δεν λέω μόνο για τον Δήμαρχο, λέω και για τους άλλους εκπροσώπους της περιοχής. Να πάρουν θέση. Ποια είναι η συγκεκριμένη θέση και λοιπόν σαφή. Δεν η την ακούω. Τους είναι οι δεκαετίες τώρα και του ΣΥΡΙΖΑ. Μην κοιτάς που παραλλάχθηκαν οι θέσεις επειδή κάποιοι κυβερνούν και κάνουν αστυνομικές σκούπες. Ποια είναι η θέση, ότι οφείλουμε σαν χώρα να πούμε στους εταίρους ότι εδώ δεν είμαστε μόνο αποθήκη ψυχών, παίρνουμε 200 εκατομμύρια ετησίως και δεχόμεθα ορδές μεταναστών. Οφείλουν και αυτοί να απορροφήσουν ένα κομμάτι αυτά, μεταναστών. Οφείλουν αυτοί που έχουν ανεργία 2 και 5% να τους απορροφήσουν και να τους δώσουν δουλειά. Επαναλαμβάνω, και αυτό όχι δεν να είναι τους φορτώνουν στην Ελλάδα και να τους κοιτάζουμε και να κοιταζόμαστε Δημήτρη γιατί δουλειές δεν έχει. Τώρα, λοιπόν, φαΐ δεν έχει. Τα έχουμε πει πολλές φορές αυτά. Οπότε, όταν το πρόβλημα είναι στην πόρτα σου, δεν περιμένει να στο λύσει κάποιος από την Αθήνα. Ναι, αυτό όμως οφείλουμε να το διεκδικούμε πολιτικά. Ιδάλλως το πρόβλημα θα διαιωνίζεται. Να το διεκδικήσουμε πολιτικά. Φύγανε 600, θα έρθουν άλλοι 1600. Ναι. Έτσι, μπράβο. Πάντα και όταν θα έρθουν άλλοι 1600, τι θα λέγαμε. Πότε επιλύεται, όταν η χώρα έχει
ορθώσει το ανάστημά της και τους λέει. Ξαναλέω όμως για να κλείσουμε το θέμα εδώ και θα τα συζητήσουμε για την Ισπανία και τις επόμενες μέρες με μια μεγαλύτερη ψυχραιμία. Μπροστά τους πνίγονται. Ξαναλέω, δεν έχει κανένας τοπικούς φορείς σαφή θέση. Δεν υπάρχει κανένας εταίρος να μας βοηθήσει, διότι όλοι περιμένουν να πάρεις το πρόβλημα πάνω σου και να το λύσεις εσύ. Δεν πρόκειται να σε βοηθήσει κανένας, γιατί άμα ήταν θα το είχαν κάνει νωρίτερα. Προφανώς η λύση είναι εκεί. Πιέζεις, αλλά μέχρι να. Εσύ δεν μπορεί να τα κλείσει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί εσύ έχεις θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία που δεν μπορεί να τα κλείσει. Σε αυτή προσπάθεια. Σε αυτό βασίζονται. Δηλαδή θα του πάρει και να τα τελεία εδώ δεν θα το λύσουμε. Τώρα είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και την Ιταλία. Ότι καταντήσαμε αποθήκες ψυχών για 200 εκατομμύρια ετησίως που μας δίνει η Ευρωπαϊκή. Μισό λεπτό, Γιώργο, να πω κάτι για το Δήμο πριν κλείσουμε, γιατί για το Δήμο δεν είπα. Είναι σε αμηχανία ο Δήμος, γι' αυτό ακριβώς η ανακοίνωσή του σήμερα δεν καταλήγει. Δηλαδή, επί της ουσίας λέει ότι δεν διασυμφωνούμε με την επιχείρηση. Όχι, για ιδεολογικούς λόγους, εγώ το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Δεν προτείνει όμως κάτι άλλο. Τίποτα. Ενώ μέχρι πριν έλεγε ότι το πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Ας πει λοιπόν την άποψή του. Αυτό λέω. Πάμε στην παρέτηση, κυρίες και κύριοι, τώρα του Θεόδωρου Πισημίση. Από την διοίκηση του νοσοκομείου του Ρίου, Παραστημιακού Νοσοκομείου. Δημήτρη, εχμές αφήνει ο κ. Πισημίσης στην επιστολή παρέτησής του. Θα τις δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και θέλω συνέχεια να τις σχολιάσουμε, γιατί αναφερθήκαμε και χθες στον τρόπο και στο παρασκήνιο που υπήρξε για την απομάκρυση του κ. Πισημίση. Πάμε να δούμε τι ακριβώς λέει στην ανακοίνωση. Ιδιαίτερα αιχμηρός ο Θόδωρος Πισημίσης στην επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Υγείας για να παραιτηθεί. Κωδικοποιημένα λέει τα εξής: «Σας επιστρέφω τη θέση που εσείς μου δώσατε. Αυτό που δεν επιστρέφω σε κανέναν και θα το έχω για πάντα είναι η αριστερή μου συνείδηση. Βλέπετε, εγώ μια ζωή ήμουν, είμαι και θα παραμείνω αριστερός. Διότι δεν είμαι εγώ αυτός που είναι ο χαϊδεμένος της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, όντας κομματικό μέλος άλλου κόμματος και έχοντας πιάσει τα σίδη από τώρα στην επερχόμενη δεξιά. Ψάξτε αλλού για τέτοιους. Εγώ δεν ζητώ τίποτα. Απλά επισημαίνω ότι η ιδιοκτησιακή σχέση με την εξουσία που τόσο γρήγορα έχει αναπτυχθεί, πότε προλάβαν κιόλας, από κάποια ασήμαντα μέλη σας θα φέρει την αριστερά 50 χρόνια πίσω. Εσείς οι Υπουργοί της Υγείας έχετε ακόμη το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και οι πολιτικές σας σωστές και ηθικές, αλλά δεν μπορέσατε, ειδικά ο αναπληρωτής υπουργός, να βγάλετε το αμπέχονο του συνδικαλιστή και να βάλετε το σακάκι του υπουργού. Είναι το μόνο που σας καταλογίζω. Επιτρέψατε να μεταφερθούν τα κομματικά προβλήματα στο μηχανισμό διοίκησης του νοσοκομείου. Τεράστιο σφάλμα. Γνωρίζω ότι δεν με διώχνετε ως αποτυχημένο. Πώς θα μπορούσατε άραγε, αφού το έργο μου έχει αναγνωριστεί από την πλειοψηφία της Αχαΐας και συνάμα υλοποιούσα απόλυτα την πολιτική σας. Η κατηγορία εναντίον μου είναι ότι διαίρεσα την κομματική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Πάτρα. Δεν έχω όμως, κύριε Υπουργέ, τέτοια δύναμη. Μπερδέψατε το αίτιο με το αιτιατό. Η οργάνωση αυτή είναι βαθιά διχασμένη από τη φύση της. Υπάρχουν δύο ομάδες. Η μία, η μεγάλη, αποτελείται από στελέχη πραγματικά αριστερά, παντελώς ανιδιοτελή, οι οποίοι το μόνο που επιζητούν είναι η επιτυχία της κυβέρνησης στον χώρο της υγείας. Υπάρχει και μια ομάδα 6-7 ατόμων, εκ των οποίων τα 4-5 υπηρετούν στο νοσοκομείο, που εξυπηρετούν προσωπικές, στρατηγικές και ωφελημότητες. Μου τραβούσαν το χαλί καθημερινά κάτω από τα πόδια, επισημαίνει ο κ. Πισημίσης στην επιστολή παρέτησης. Μου τραβούσαν το χαλί καθημερινά κάτω από τα πόδια. Νομίζω ότι στη φράση την τελευταία που ακούσαμε περιγράφεται πλήρως γιατί κατά τον κύριο Πισημίση πάντα, αλλά και κατά τις πληροφορίες, είχαμε όλη αυτή την ιστορία που οδήγησε τελικώς στην απομάκρυνση, Δημήτρη, του διοικητή του νοσοκομείου. Ένα σχολείο. Έκανε και άλλες καταγγελίες ο κύριος Πισημίσης και μου κάνει βαθιά εντύπωση που δεν έχει υπάρξει απάντηση. Η σιωπή φυσικά συνιστά συνενοχή και απάντηση κυρίως από τον επικεφαλής ή τους επικεφαλής, αν το θέλετε, της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, στην οποία υπόκειται το νοσοκομείο του Ρίου. Τι είπε? Ότι εγώ, ο Πισημίσης, αποκάλυψα συνδυαστικά με καθαρά συνδικαλιστικά στελέχη του νοσοκομείου ένα μεγάλο σκάνδαλο που τρώγαν λεφτά από το κηλικείο. Τι έγινε, λέει, ουδέποτε με πήρε τηλέφωνο κάποιος από την έκτη, είπε. Ο υπεάρχης, ο επικεφαλής, δηλαδή ο κύριος Νικολόπουλος, ποτέ δεν σήκωσε το τηλέφωνο να του πει τι έγινε, βρε παιδί μου, ανακάλυψε σκάνδαλο, ποιοι εμπλέκονται, έχει πάει στον εισαγγελέα. Διερευνάται ακόμα η υπόθεση. Δεν τον ενόχλησε κανείς από την ηγεσία της υγείας σε επίπεδο περιφέρειας. Σφύριζαν αδιάφορα. Ένα. Δύο. Άρχισε κάτι αποκαλύψεις εντελώς περίεργες για 4-5 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που δρούν στο νοσοκομείο.
όχι μόνο του βάζαν τρικλοποδιές, είχαν και ρεβανσιστικές διαθέσεις ως προς τους προηγούμενους. Ότι τώρα που ήρθαμε εμείς θα σου πούμε νεοδημοκράτη, πατώ και, και τα λοιπά. Δηλαδή μια μέγιστη αθλειότητα. Δεν πρόλαβαν να κάτσουν σε δύο καρέκλες και κάνουν τον καμπόσο και ταυτόχρονα έχουν αναβαθμιστεί χωρίς να έχουν τα προσόντα, καταγγέλει ο κύριος Πισημίσης. Σιριζέοι δηλαδή γιατροί έχουν παραπάνω γαλόνια από ό,τι τους αξίζει επιστημονικά και γενικότερα. Ναι, ήταν είναι μια πολύ αιχμηρή επιστολή. Δεν ξέρω αν θα τη διαβάσει κανένα στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά θα πρέπει να πάρουν το μήνυμα και στο Υπουργείο Υγείας και εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα, και εδώ που είναι ΣΥΡΙΖΑ. Να κοκκινίζει ο υπεάρχης ο Νικολόπουλος, ακόμα και ο προηγούμενος που είναι τώρα γραμματέας. Ο κύριος Γιαννόπουλος, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, έπρεπε να έχει παρέμβει. Εδώ λέει ότι η έκτη είπε διορίζει οδοντίατρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά δεν έχουν οδοντίατρικό μηχάνημα. Δηλαδή είναι οδοντίατρος ζωγραφής. Άνευ χαρτοφυλακή. Άνευ χαρτοφυλακή. Νοσοκόμες πάνε την άλλη μέρα, μετατίθενται γιατί σηκώθηκε ένα τηλέφωνο. Ναι, είναι μια αιχμηρότατη επιστολή. Εμείς τα κυρία σημεία ακούσαμε στο ρεπορτάζ. Και κάτι άλλο, και εδώ να τα ακούσουν όλοι όσοι βρίσκονται διασωληνωμένοι στους διαδρόμους του νοσοκομείου και οι συγγενείς. Ότι ενώ πραγματοποιούνταν Δέλτα Διοικητικό Συμβούλιο με παρόντες γιατρούς για το πρόβλημα ότι δεν υπάρχουν κρεβάτια στη ΜΕΘ, είχε κληθεί ο υπεάρχης ο κύριος Νικολόπουλος, δεν πήγε, κανένας από την ΕΚΤΗ είπε δεν τους ενδιαφέρει αν έχουν κρεβάτια, αν πεθαίνει ο κόσμος, αν διορίστηκαν, παίρνουν τους μισθούς, είναι μια χαρά τώρα. Αράζει ο Νικολόπουλος πάνω στο μισθό, ο κύριος Νικολόπουλος. Δεν πήγε στη σύσκεψη και τι άλλο κατήγγειλε ο κύριος Πισημίσης. Ενώ τον έπαιρνε τηλέφωνο παρουσία 15 ατόμων, του το κλείνε. Θα έπινε κανένα ουίσκι. Ναι, με παγάκια. Ναι, λοιπόν, με ένα παγάκι. Πάντως η ιστορία Πισημίση είναι προφανές και το περιγράφει και ο ίδιος στο ρεπορτάζ, στην επιστολή του Γιώργου. Ότι δίχασε τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ για ένα μεγάλο διάστημα. Ναι, ότι είναι διχασμένοι, είναι δύο ομάδες αυτό ουσιαστικά. Αλλά φαίνεται ακριβώς αυτό. Ότι έτσι κι αλλιώς είναι διχασμένοι. Ναι, είναι δηλαδή αυτό που λέει, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, προφανώς για να το λέει θα έχει κάποια στοιχεία άνθρωπος. Λοιπόν, ότι υπάρχουν δύο ομάδες εκεί πέρα, οι οποίες προφανώς συγκρούονται μεταξύ τους και στη σύγκρουση επάνω μπορεί να πάρει μπάλα, αυτό είναι το επικίνδυνο που θα επισημάνω εγώ, και το διοικητή του νοσοκομείου. Δηλαδή, τα πολιτικά παιχνίδια που ενδεχομένως παίζονται από ένα πολιτικό κόμμα μπορούν να έχουν επιπτώσεις ακόμα και στην υγεία. Σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό για μένα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο αν ισχύει. Είναι απολύτως ελληνικό φαινόμενο. Είπε και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε τελευταίο. Ότι αυτοί οι 4-5 δεν ήθελαν με, να το πω λαϊκιστή, με τσαμπουκά να συνδιοικήσουμε ότι εμείς είμαστε ΣΥΡΙΖΕΙ και δεν είπα διοικητής, εμείς και εσύ. Όχι, λέει. Θέλαν να με παρακάμψουν και να κάνουν και το διοικητή. Να κάνουν το διοικητή. Έχουν ξεσαλώσει αυτοί οι ασήμαντοι ΣΥΡΙΖΕΙ και κάνουν κακό στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο θέμα με τις τσούχτρες, με τις μέδουσες. Λέγαμε και χθες ότι εμφανίστηκαν οι πρώτες μέδουσες στον Κορινθιακό και ο Σονούπο είναι βέβαιο ότι θα εμφανιστούν κατά εκατομμύρια και στον Πατράικο. Πάλι δεν είχε απαρτία η προγραμματισμένη συνάντηση των καταστηματαρχών εστίασης και αναψυχής που ήταν για τη Δευτέρα 14 Μαΐου στην αίθουσα της ΟΕΒΕΣΝΑ, στην Οδό Αράτου και Μεζόνο στην Πάτρα. Και έτσι αποφασίστηκε η συνάντηση να λάβει χώρα οριστικά την ερχόμενη Δευτέρα 21 Μαΐου το απόγευμα. Τα ζητήματα στην ατζέντα ήταν πολλά. Σημαντικά και σοβαρά, με κυρίαρχο αυτό της ανάγκης τοποθέτησης προστατευτικών δικτυών στη θάλασσα κατά μήκος των ακτών, ώστε να μην μπορούν να περάσουν οι τσούχτρες και οι μέδουσες και να μπορούν οι λουόμενοι να απολαμβάνουν άφοβα και άνετα τον μπάνιο τους καλοκαιρινούς μήνες. Όπως ανέφερε ο Σπύρος Τεργίου από τον Σύλλογο Καταστηματαρχών, οι ίδιοι έχουν απευθυνθεί στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα, και περιμένουν την απάντηση στο αίτημά τους για κονδύλι περίπου 800.000 ευρώ που κοστολογούν την τοποθέτηση των δικτυών. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που έκανε και αυτό το γύρο της χώρας σήμερα. Συνέβη στην Πάτρα, μάλλον καταγγέλλεται ότι συνέβη στην Πάτρα, και μιλάμε για καταγγελία ξυλοδαρμού έξω από σχολείο της Πάτρας σε μαθητρία. Σοβαρό επεισόδιο ξυλοδαρμού μιας 20χρονης μαθήτριας του έκτου ΕΠΑΛ, το οποίο βρίσκεται στο τέρμα της Οδού Αγίας Σοφίας, στον κόμβο της μίνι περιμετρικής, σημειώθηκε μισή ώρα μετά τη μία το μεσημέρι. Η 20χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε την άγρια επίθεση 4 άλλων μαθητριών, οι οποίες την ξυλοκόπησαν, με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ για να την παραλάβει.
μαθήτρια ήταν σε άσχημη κατάσταση, με αποτέλεσμα να υποβαστάζεται από τους καθηγητές της, ενώ οι τέσσερις δράστηδες αναζητούνται, καθώς αμέσως μετά την πράξη τους τράπηκαν σε φυγή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το θύμα της επίθεσης δεχόταν πριν τον σημερινό ξυλοδαρμό της λεκτικές επιθέσεις από τις τέσσερις μαθητριές της τις τελευταίες 10 ημέρες. Λοιπόν, είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία, Γιώργο. Δεν ξέρω η αστυνομία. Το διερευνάμε με ιδιαίτερη ώρες. Προσοχή. Έκανε, επαναλαμβάνω, το γύρο της χώρας, έτσι. Ναι, να πούμε ότι η μαθήτρια πήγε κάποια στιγμή στα επίγοντα του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας. Ναι. Από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγει το κουβάρι. Είχε τραυματιστεί σε κάποια σημεία του σώματός της. Η ίδια είπε ότι την έσπρωξαν, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες, κατά τη διάρκεια του διαλύματος. Ναι. Σε ΕΠΑΛ φαίνεται ότι έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό. Ναι. Λοιπόν, στη συνέχεια υπήρξαν κάποιες πληροφορίες που διερευνώνται όμως ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από μεγαλύτερο αριθμό, εντάξει, από 3-4 άτομα, συμμαθητριών της στο διάλειμμα. Η αστυνομία έχει τα στοιχεία των τεσσάρων, γιατί τα έχει πει η κοπέλα, νομίζω. Έχει δώσει κάποια στοιχεία και ερευνώνται, ναι, όλα αυτά. Θα τα δούμε στην πορεία ποια θα είναι η εξέλιξη της υπόθεσης και τι ακριβώς έχει συμβεί. Έτσι, αν είναι θέμα ενδοσχολικής βίας, αν είναι κάτι άλλο, όλα αυτά διερευνώνται. Θα δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Λοιπόν, πάμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο στο δελτίο μας. Επιστροφή στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε τώρα στο θέμα με το σταμάτημα των δρομολογίων του προαστιακού της Πάτρας. Να δούμε το ρεπορτάζ. Η Τρενοσέ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από σήμερα, Τρίτη, 15 Μαΐου, θα ξεκινήσουν εργασίες στη σιδηροδρομική υποδομή και συγκεκριμένα στο τμήμα μεταξύ Αγίου Βασιλειουρίου για την κατασκευή της νέας διπλής γραμμής του προαστιακού Πάτρας. Όπως έχει ενημερώσει ο διαχειριστής της υποδομής, την Τρενοσέ, με εγγραφό του στις 8 Μαΐου. Λόγω των έργων, θα υπάρξει διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού από το Ρίο έως τον Αγίου Βασίλειο. Η Τρενοσέ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων που μετακινούνται με τους σειρμούς του προαστιακού σιδηρού, έχει δρομολογήσει από σήμερα λεωφορεία στο τμήμα Άγιος Βασίλειος Ρίο και αντίστροφα ως εξής. Αναχώρηση από Άγιο Βασίλειο 45 λεπτά μετά την ώρα, από τις 7 παρατέταρτο το πρωί έως τις 11 παρατέταρτο το βράδυ. Αναχώρηση από Ρίο ανά ώρα, 5 λεπτά μετά την ώρα, από τις 7 και 5 το πρωί έως τις 11 και 5 το βράδυ. Για την επιβίβαση στα λεωφορεία της Τρένοσέ, απαραίτητη είναι η επίδειξη επικυρωμένου εισιτηρίου προαστιακού ή μηνιαίας κάρτας. Ολόκληρη αναστάτωση με τα έργα της Εργοσέ και βεβαίως επιβάρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης σημαντική. Πάμε τώρα στην έβρεση ενός πτώματος στην Πάτρα, στην περιοχή της Βενιζέλου. Κάτοικοι της περιοχής αισθάνθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί μια άσχημη οσμή στην οδό Ελευθερίου, Βενιζέλου και Ακροτηρίου. Δεν ήξεραν τι συμβαίνει. Πλησίασαν στο σημείο από το οποίο ερχόταν η μυρωδιά και έπαθαν σοκ. Είδαν έναν άνδρα νεκρό να κοίταται στο έδαφος. Το πτώμα εντοπίστηκε ανάμεσα σε κάτι δέντρα και σύμφωνα με τους αστυνομικούς οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο, ο άνδρας θα πρέπει να έχει πεθάνει πριν από μερικές ημέρες. Το σώμα του είχε πλυστεί και είχε ξεκινήσει διαδικασία αποσύνθεσης. Επιτόπου έσπευσε η αστυνομία, άνδρες της οποίας ερεύνησαν το χώρο και συνέλεξαν στοιχεία. Διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, αν και φαίνεται πως ο θάνατος δεν επήλθε από εγκληματική ενέργεια. Το πιο πιθανό είναι ότι ο άνδρας ήταν τοξικομανής. Το επόμενο θέμα αφορά στα αεροπλάνα, κυρίες και κύριοι. Μια συζήτηση που υπάρχει τα τελευταία 2 χρόνια όλο και πιο έντονα στην Πάτρα. Η περσινή σεζόν χάθηκε. Θα δούμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί τι θα συμβεί με τη δρομολόγηση των υδροπλάνων. Εντός του μηνός αναμένεται η προκήρυξη του διαγωνισμού για την παραχώρηση της λειτουργίας και της διαχείρισης του υδατοδρομίου της Πάτρας. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει ακόμα πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι πτήσεις προς νησιά του Ιωνίου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Πατρών, Νίκο Κοντοέ, για να ξεκινήσουν οι πτήσεις θα πρέπει να υπάρχει ένα δίκτυο υδατοδρομίων, αδειοδοτημένα. Είναι τα υδατοδρόμια της Κέρκυρας, των Παξών και της Πάτρας. Ως εκ τούτου μπορεί να υποθεί ότι υπάρχει ένα στοιχειώδες δίκτυο. Εταιρείες που έχουν υδροπλάνα και εκτελούν πτητικό έργο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΛΠΑ, εκφράζουν κάποιο ενδιαφέρον. Πάντως, όπως εκτιμάται από πλευράς Οργανισμού Λιμένους Πατρών, εάν είχαν προχωρήσει πιο γρήγορα οι διαδικασίες για τα υδατοδρόμια της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς, θα υπήρχε μεγαλύτερη αισιοδοξία για γρηγορότερη έναρξη των πτήσεων, αφού θα λειτουργούσε μεγαλύτερο δίκτυο προορισμών.
Το υδατοδρόμιο της Πάτρας, που βρίσκεται στο βόρειο λιμάνι της πόλης, διαθέτει ήδη όλες τις αναγκαίες υποδομές από την προηγούμενη λειτουργία του πριν από μερικά χρόνια. Συγκεκριμένα υπάρχουν σταθμός εξυπηρέτησης επιβατών, χώροι έκδοσης και ελέγχου εισιτηρίων, χώροι ελέγχου επιβατών και αποσκευών, καθώς και πλωτός προβλήτας για την ασφαλή πρόσδεση των υδροπλάνων. Δρομολογείται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η διαδικασία μετά από αρκετά χρόνια για τα υδροπλάνα, που θα είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και για την Πάτρα αλλά και για τα Ιόνια νησιά. Κάτοικοι της περιοχής Περίξ της πλατείας Θα δούμε τώρα αμέσως ακριβώς αυτό το θέμα για την περιοχή Περίξ της πλατείας Παντοκράτορος, που έχει πραγματικά τα χάλια της, όπως λέμε και στον τίτλο. Κάτοικοι της περιοχής Περίξ της πλατείας Παντοκράτορα καταγγέλουν την άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο χώρος της πλατείας. Όπως υποστηρίζουν, έχει να καθαριστεί χρόνια και σε πολλά σημεία της θυμίζει ζούγκλα. Οι περίοικοι έχουν πληροφορηθεί για την πρωτοβουλία του Δήμου να προβεί σε ανάπλαση και περιποίηση των φυτών και δέντρων και ζητούν από την Διεύθυνση Πρασίνου να επιληφθεί και στην πλατεία Παντοκράτορα. Καθόμουν εδώ, σε αυτό το παγκάκι στην άκρη, πριν 3 χρόνια. Έτσι. Άκουγα κάτι να τρίζει και φοβήθηκα. Λέω, δεν σηκώνουμε. Και ώσπου να πάω εκεί πέρα πέφτει η Κλάρα. Η άλλη μάρκη θα με σκότωνε. Πρέπει να έρθουν να την καλοποιήσουν. Αν δεν μπορούν να την κουρέψουν, γιατί λέει ότι είναι εποχή ανθοφορίας και δεν μπορούν. Αν και προσπαθούμε 3 χρόνια και μας λένε τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο χρόνο, τον επόμενο χρόνο. Έτσι. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι τώρα τουλάχιστον να δώσουν μια προσωρινή λύση. Το δέντρο δεν εδώ πέρα έχει προσωρινή. Φτάσει. Το δέντρο έχει φτάσει επάνω στο φως και πέρα από το καλό, δεν πιάσουμε καμιά φωτιά. Το παλιάκι βλέπετε ότι έχουν φτάσει κάτω, βγάζουν μάτια, είναι και το νηπιαγωγείο εδώ πέρα. Η πλατεία Παντοκράτορα βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την ιστορική εκκλησία και αποτελεί χώρο ξεκούρασης και αναψυχής για δεκάδες πολίτες σε καθημερινή βάση. Δεν έρχονται ποτέ ούτε τα δέντρα να κλαδέψουν. Στην Ομόνια είδα άλλες πλατείες. Είναι καθαρισμένα τα δέντρα, είναι κομμένα. Εδώ γιατί απαγορεύεται? Ας τα δουν οι αρμόδιοι, ας λάβουν υπόψη στις καταγγελίες των πολιτών. Δεν είναι η μόνη περιοχή που φωνάζουν οι κάτοικοι της Πάτρας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Ακολουθεί και η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Καλό σας βράδυ.